Τσιμάρι για τα λαδοπαξίματα, έτοιμο! Μπήκε στο ασανσεράκι και ανεβαίνει σιγά και σταθερά. Μια απίθμενος Χουάνι το περιμένει. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's go. Μπήκε στη Χουάνι μέσα και βγαίνει ζυγισμένο στο κιλό σε κομμάτια. Οι ακατέργαστοι όλοι της γύμνης απλωθήκανε. Πρέπει να γίνουν φραντζολίτσες. Το κόψιμο γίνεται χειροποίητα. Τάκ και παξιμάδι. Πού πάμε τώρα? Τώρα πάμε για τη στόχα. Στόχα, δηλαδή θα τα βάλουμε να φουσκώσουμε. Βεβαίως, για 35 λεπτά. Ωραία φουσκώσαμε. Και τώρα θα πάνε κατευθείαν φούρνο για άλλα 35 λεπτά. Και μέχρι να ψηθούν, γράψτε τη συνταγή για λαδοπαξίματα στο σπίτι. Θα χρειαστείτε 5 κιλά αλεύρι, 65 γραμμάρια αλάτι, 1 κιλό λάδι, 50 γραμμάρια μαγιά, 2 κιλά και 250 γραμμάρια νερό και θα έχετε πεντανόστιμα παξιμάδια να πορεύεστε για καιρό. Μυρίζει ο τόπος. Σημαίνω λαδόψιμο για την ώρα. Γιάννη μου, τι θα γίνει τώρα? Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν για λίγο και μετά θα τα πλώσουμε στις λαμαρίνες. Α, τέλεια. Και μετά ξανά εις το φούρνο για φρίξιμο. Πάμε για το φούρνο. Δύο ρίτσες, υπομονή και κουράγιο. Για μας, γιατί εσείς θα τα δείτε έτοιμα φρυγμένα. Βαγανό, ξανθό το χρώμα, μυρδάτο. Θα έλεγα ένα κορυφαίο παξιμάδι με καταγωγή εκ Κυθύρων. Μπορεί όμως να φτάσει στο αποκορύφωμα μαζί με κάτι άλλο. Και αυτό από τα Κύθυρα. Λαδοτήρι Κυθύρων, φτιαγμένο στα Μητάτα από μια νέα τυροκόμου, την Ελένη. Γίνεται από πρόβιο και κατσικίσιο γάλα και αφού πήξει και πάρει σχήμα και αλατιστεί, συντηρείται μέσα στο λάδι για καιρό και αποκτά αυτό το χρυσό χρώμα. Από τα μικρόβια, αλλά η ζέστη και το κρύο του καιρού περνάνε και του δίνουνε χαρακτήρα. Θέλει κάτι ακόμα για να ολοκληρωθεί η γεύση, κάτι τσιριγότικο, κάτι που έκανε τα Κύθυρα διάσημα σε όλο τον κόσμο. Φημίζεται το μέλι των Κυθύρων, καθαρό θυμαρίσιο. Κυρίες και κύριοι, ο αρχαίγονος συνδυασμός της τέλειας γεύσης. Αλμυρό, γλυκό, μαζί με παξιμάδι. Η πεμπτουσία της γεύσης ανήκει στα Κύθυρα. Ένα νησί που σε κάθε σου βήμα έχεις να γευτείς και κάτι. Μια νόστιμη μπουκίτσα, μια όμορφη...